αλλά και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την όμορφη βραδιά. Το Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας, το Σύλλογο Σαρακατσανέων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευξηνούπολης. Όπως επίσης θα πρέπει να εξήρουμε και τη συνεργασία που έχουμε προσωπικά και με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Γιατί σε αυτόν τον τόπο είμαστε μια ομάδα, μια ενότητα και γι' αυτό μπορούμε και παράγουμε έργο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σεβασμιότητα να εύχεστε. Να είστε καλά. Έχω εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Σεβασμιότητα, αγαπητοί πατέρες, κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑΛ, πρόεδρε του τοπικού συμβουλίου Ευξηνούπολης, είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα όταν βρίσκομαι στο χωριό μου. Όπως είπε και ο πάτερ Γενιός προηγουμένως, το χωριό της Προσφυγίας. Εδώ ξεκίνησαν όλα πριν από 110 χρόνια περίπου. Με δραστηριότητα πάρα πολύ μεγάλη, άνθρωποι που ήρθαν από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία, από την Ανατολική Ρωμελία, κατοίκησαν σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το χωριό εδώ μέσα, δραστηριοποιήθηκαν, κάναν τις οικογένειές τους και πάνω απ' όλα διατήρησαν τον πολιτισμό και την παράδοση των Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της παράδοσης, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναφέρω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υπάρχουν τόσο πολλοί σύλλογοι εδώ στην περιοχή μας. Η δραστηριότητα του Κώστα του Κουντάρα είναι εμφανής όλα αυτά τα χρόνια, 35 χρόνια συνέχεια, να παρουσιάζει σήμερα τα δρόμενα της περιοχής. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι οι εποχές στις οποίες ζούμε σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ζούμε σε μια χαόδη κατάσταση και εμείς αιρετοί δέχομαστε την πίεση όλη της κοινωνίας και απλά κάνουμε διαχείριση του χάους. Αυτές είναι αλήθειες που μπορούμε να πούμε. Σωρία προβλημάτων αυτή τη στιγμή συσσωρεύονται. Επανάστασης σήμερα από τις παιδικές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες για την καθημερινότητα και με πρόσωπο έχουν πλέον τους πρώτους αιρετούς που θα βρουν μπροστά τους. Οι θεσμοί οι οποίοι καταραίουν σήμερα, πολλοί, αυτό που θέλω να τονίσω ότι οι θεσμοί που υπάρχουν σήμερα είναι η Εκκλησία, ο κυριότερος θεσμός. Πρέπει να πλαισιώσουμε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και η πρώτη ερώτηση την οποία έκανα στο Βεσμιώτη, αν σήμερα σε αυτό το πανεπιστόδοξο που έγινε συνέδριο κάπου στην Κρήτη πήγαν όλα καλά. Πράγματι, πήγαν όλα καλά και αυτό να ευχόμαστε, γιατί ο θεσμός της Εκκλησίας είναι αυτός που μας φυλάτει, είναι αυτός που καθόμαστε κάτω, μας προφυλάτει απ' όλα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους εσάς. Να ευχαριστήσω τον Κώστα του Κουντάρα ακόμη μια φορά, ένα πολύτιμο εργαλείο της πόλης Σταλμυρού. Μας τον πήρατε στις Μαγνήτες, αλλά είναι προς όφελος της πόλης μας και το ευχαριστούμε. Τώρα εμείς σεβασμιότητα θα το κατεβάσουμε το μικρόφωνο. Παρακαλώ το σεβασμιότητα. Το πρώτο ευχάριστο ότι είμαι ο τελευταίος ομιλητής δεν υπάρχει άλλος. Συνήθως όμως μιλώ στο τέλος των εκδηλώσεων. Για να πω τα λιγότερα. Παρακάλεσα όμως μια εξαίρεση επειδή δυστυχώς δεν μπορώ να παραμείνω σε όλη την εκδήλωση. Έχω να ταξιδέψω στην Αθήνα και πρέπει να το κάνω με συνέπεια και εγκαίρως. Θέλω όμως κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, πατέρες μου, να σας συγχαρώ για άλλη μια φορά για όσα συμβαίνουν και γίνονται στον Αλμυρό και ιδιαίτερα στην Ευξηνούπολη. Εμείς ερχόμεθα απλώς συνεργοί στα θέματα του πολιτισμού με τον φορέα της Μαγνήτων Κιβωτού για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Και όντως ο κύριος Κουντάρας δεν είναι πλώνο στους Μάγνητες, είναι ένας μαγνήτης που μας μαγνητίζει στον Αλμυρό κάθε φορά. Δεν τολμάμε να κάνουμε συνεδρίαση. Το πρώτο ερώτημα, στον Αλμυρό θα γίνει αυτό? Και γίνεται. Τον ευχαριστώ από καρδίας, γιατί το κάνει με την ψυχή του, με την καρδιά του, σας εκπροσωπεί επάξια και ταυτόχρονα μας δίνει και εμάς την ευκαιρία να γνωρίσουμε τόσους ανθρώπους εδώ στον Αλμυρό. Η γεύση είναι όντως η ζωή μας η ίδια, γιατί είναι η τροφή μας. Μην ξεχνάτε όμως ότι και η Εκκλησία πρόσκληση σε δείπνο μας απευθύνει. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Μια πρόσκληση στο δείπνο. Σε ένα δείπνο βέβαια που δεν θέλει να επιβιώσει απλώς η σαρκική μας ύπαρξη, γιατί παίρνουμε την τροφή για να ζήσουμε σε αυτή την επίγεια ζωή μας. Μέσα σε αυτό το ναό και σε κάθε ναό καλούμεθα να πάρουμε τροφή τον ίδιο τον Χριστό. Αλλά ακριβώς στα είδη του ψωμιού και του κρασιού. Έτσι επέλεξε η Εκκλησία να μας καλεί στο πιο σημαντικό της μυστήριο. Για σκεφτείτε και ξέρετε κάτι. Εμείς τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
μας έλεγαν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που αναφερθήκατε, Αφρικανοί Ορθόδοξοι Ιεράρχες, ότι υπάρχουν μέρη στην Αφρική που δεν υπάρχει αλεύρι. Υπάρχει, λέει, ένα είδος που είναι σαν σουσάμι. Μας έλεγε και μας διηγείται ο αρχιερέας πως το πρόσφορο το μοιράζει ψίχουλο-ψίχουλο, που το φέρνει από αλλού, γιατί δεν μπορούν να ζυμώσουν με αλεύρι εκεί που πάει να λειτουργήσει. Πολλές φορές και αυτό το κρασί που εμείς το θεωρούμε τόσο εύκολο να το βρούμε, εκεί είναι σπάνιο είδος. Για να δοξάζουμε το Θεό για τον τόπο μας, για το ότι μας προσφέρει τόσα πράγματα και ταυτόχρονα αυτό που είπατε κύριε Δήμαρχε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δύο θησαυρούς έχουμε πλέον, την Ορθοδοξία μας και τον πολιτισμό μας. Και το διαπιστώνουμε αυτό κάθε φορά που είμαστε σε παρόμοιες συναντήσεις. Μόλις λίγο τις μέρες ήμουνα στην Κερασιά, σε ένα χωριό προς το Βόρειο Πήλιο. Έτσι έξω από την εκκλησιά μαζευτήκαμε και εκεί οι γυναίκες τι έκαναν. Ετοίμασαν φαγητά της κατοχής. Αυτό σκέφτηκαν να κάνουν. Γιατί ήταν ένα μαρτυρικό χωριό, κάηκε τότε από τους Γερμανούς για να εκδικηθούν τους αντάρτες και μας έφτιαξαν να γευτούμε φαγητά της κατοχής, αλλά μου είπανε, σεβασμιότατε, αυτή τη φορά έχουμε και λάδι. Τότε δεν είχαμε λάδι. Και εγώ νιώσα συγκίνηση, γιατί κατάλαβα ότι υπάρχει μια παράδοση, αυτό που μας ενώνει. Και όλοι μίλησαν για την πίστη, για την Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν κάθε τέτοια εκδήλωση είναι ακριβώς μια αναφορά στους θησαυρούς μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Γεώργιο για την αφοσίωση που έχει εδώ στην Ευξηνούπολη, για το έργο που συνεχίζει του προκατόχου του. Όλους τους συλλόγους που θα πάρουν απόψε μέρος είναι ο θησαυρός μας, ο πλούτος μας και βεβαίως και τη χοροδία. Να ευχηθώ και στη Μαέστρο να είναι μια καλή μαμά που ο Θεός της χάρισε το πρώτο της παιδάκι και όλοι μαζί θα πορευτούμε, όσες κι αν είναι οι δυσκολίες, όσα κι αν είναι τα προβλήματα. Θα τα ξεπεράσουμε αν κρατήσουμε την ενότητά μας, την πίστη μας, τον πολιτισμό μας. Ευχαριστώ όλους όσους συμβάλλουν στην επιτυχία, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μας που έρχονται να στηρίξουν με τις υποδομές αυτή την εκδήλωση. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα, θα παρακολουθήσω όσο μπορώ, έστω την έναρξη. Θα με δικαιολογήσετε και θα μου ευχηθείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα και εύχομαι να έχουμε και άλλες ευκαιρίες και θα τις έχουμε και στον Αλμυρό και σε πολλά άλλα μέρη και στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις θα βρεθούμε στην περιοχή, κύριε Δήμαρχε, για να συνεχίσουμε και αυτή την όμορφη παράδοση. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει. Να έχετε μια όμορφη βραδιά. Καλή σας νύχτα, γιατί δεν θα μπορέσω να σας το πω χωναστά μετά. Σαμαρτζή, να παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Μη το θέμα της απόψινής εκδήλωσης με την χοροδία μας του Ιερούνου που φέτος σεβασμιότατε είμαστε πέντε, μας λείπει και ακόμη ένας. Είμαστε έξι άντρες. Πέρυσι ήταν δύο, αν θυμάστε. Και το είχατε επισημάνει μόνο σας. Φέτος έχουμε μεγαλώσει ο ρυθμός και ευχόμαστε να μεγαλώσει κι άλλο. Καλησπέρα σας και από εμάς. Με πολύ χαρά είμαστε πάλι εδώ και φέτος για την εκδήλωση λήξη μας. Όπως σας είπα, λοιπόν, προσπαθώντας και εμείς να είμαστε μέσα στο πλαίσιο και στο ύφος της εκδήλωσης, αποφασίσαμε ως χοροδία να σας παρουσιάσουμε ένα μουσικό πρόγραμμα που έχει θέμα η προσφυγιά και ο ξενιτεμός μέσα από το τραγούδι, εκεί που ο πόνος γίνεται στίχος και το δάκρυ νότες στο πεντάγραμμο. Και ανάμεσα με τα τραγούδια μας θα υπάρχουν και κάποια λόγια τα οποία θα συνδέουν ακριβώς αυτό που θα ακούτε. Επειδή η κυρία Μπουκουβάλα που θα το παρουσιάζει έρχεται σε λίγο, θα ξεκινήσω εγώ τα κείμενα. Η μουσική, πάντα ένας από τους αμεσότερους τρόπους έκφρασης κάθε ανθρώπινης στιγμής και συναισθημάτων, αποτέλεσε μέσο για να περιγράψει με το δυνατότερο τρόπο την ξενιτιά με τα καλά και τα άσχημά της. Ο ξενιτεμός είναι πολύ παλιός πόνος για όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερο και για τον Έλληνα. Η άγονη γη του, που τα λιγοστά αγαθά της δεν έφταναν να τον θρέψουν, αλλά και λόγοι πολιτικοί και κοινωνικοί, πολλές φορές από τα αρχαία χρόνια τον ανάγκασαν να ξενιτευτεί. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της ελληνικής γης, σταριανοί και νησιώτες, ποτάμι ασταμάτητο μέσα στους αιώνες, ξεκίνησαν με βαριά καρδιά για τα έρημα τα ξένα.
Τα περισσότερα από τα δημοτικά μας τραγούδια της Ξενιτιάς είναι από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο ίδιος ο ξενιτεμένος παίρνει δύσκολη ζωή. Η ξένη χώρα, το άγνωστο όπου βρίσκεται, είναι τόπος αφάνταστα μακρινός, γεμάτος δυσκολίες και βάσανα. Πολλοί κίνδυνοι τον παραμονεύουν. Μοναξιά, αρρώστιες, θάνατο στα ξένα. Μα πάνω απ' όλα κυριαρχεί μέσα του η αβάσταχτη νοσταλγία για την πατρική γη και τα αγαπημένα πρόσωπα. Σπάνια τύχει ο γυρισμός και μεγάλη χαρά. Γύρω από αυτά τα θέματα περιστρέφεται και ο κύκλος των δημοτικών και όχι μόνο τραγουδιών. Γι' αυτό είναι όλα μελαγχολικά και θλιμμένα μερικές φορές. Σπαραχτικά, σαν τα μυρολόγια. Γιατί για το λαό μας, παρηγοριά έχει ο θάνατος και λυσμός είναι ο χάρος. Μα ο ζωντανός ο χωρισμός, παρηγοριά δεν έχει. Γιατί σε αυτή τη γειτονιά περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σε αυτή τη γειτονιά και ήταν 5 και ήταν 6, θα ακούσουμε από τη χοροδία. Εκφράζουν εκείνους που περιμένουν πίσω, ελπίζοντας το γυρισμό. Επειδή μάλιστα η ξενιτιά δεν είναι μια κρίση στιγμιαία, αλλά μια κοινωνική πραγματικότητα που διαρκεί, τα τραγούδια δεν κυριολεκτούν συνοδεύοντας απλώς τις ώρες και τις μαγικές πράξεις του αποχωρισμού, της αναχώρησης ή της επιστροφής του ξενιτεμένου, αλλά τραγουδιούνται ως μνημοσύνη και διδαχή σε κάθε περίσταση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, επαναλαμβάνοντας τελετουργικά τη μοιρασμένη εμπειρία της οδύνης του χωρισμού. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο τα λόγια του γνωστού αγαπημένου τραγουδιού «Θεέ μου, πόσο παράξενη είναι η δική μας τόπη, θλιμμένα τα τραγούδια μας, μα γελαστοί ανθρώποι». Δεν ανήκει αλλού, αφού η βασική αντίθεση δικού ξένου έχει καταργηθεί. Σήμερα είναι Ιούλιος του 2016. Το αισιόδοξο μήνυμα της ύπαρξης στη ζωή μας του Ιησού Χριστού, που φέρνει την αγάπη, την αισιοδοξία και την ειρήνη στις ψυχές μας, έρχεται αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα, όπου η απληστία των ανθρώπων
με τους πολέμους και την τρομοκρατία μας γυρνάει χρόνια πίσω. Ναι, εκεί, στη Σμύρνη, στη μικρασιατική καταστροφή. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, εκεί στο λιμάνι, για να γλιτώσουν από την κόλαση που επικρατούσε εκείνες τις ώρες στη Σμύρνη. Ήταν πολύ δύσκολο να αντέξουν οι άνθρωποι τόσο μεγάλη συμφορά. Έφευγαν και άφηναν πίσω τους σπίτια, περιουσίες, τη ζωή τους ολόκληρη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τόσο πόνο και δυστυχία και πολλοί έχαναν τα λογικά τους. Τη σωτηρία την αναζήτησαν οι Μικρασιάτες στην Αθήνα και στον Πειραιά. Έγιναν πρόσφυγες στην ίδια πατρίδα από την οποία προέρχονταν. Στη νέα τους πατρίδα η ζωή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Οι Αθηναίοι τους αντιμετώπισαν με δυσπιστία και ζήλια. Δυσκολεύονταν να βρουν σπίτι, δουλειά και δεν μπορούσαν να ζήσουν. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι ντόπιοι τους εκμεταλλεύονταν και τους συμπεριφέρονταν με περιφρόνηση και υποτιμητικά. Πολιτική κουζίνα. Ο ίδιος, όντας Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, καταπιάνεται με το ζήτημα των διωγμών που υπέστησαν από τις τουρκικές αρχές οι Έλληνες της πόλης το 1964. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Φάνης Ιακωβίδης, καθηγητής αστροφυσικής στην Αθήνα, περιμένει τον παππού του από την Κωνσταντινούπολη, τον οποίο έχει να δει από την παιδική του ηλικία. Και ένα από τα χαρακτηριστικά που τους συνδέουν με εκείνον είναι οι μυρωδιές των μπαχαρικών και οι έντονες γεύσεις, χαρακτηριστικό κάθε φιλοξενίας. Μια ξαφνική αρρώστια όμως του παππού δεν θα του επιτρέψει να ταξιδέψει στην Αθήνα. Ο καθηγητής τότε θα αποφασίσει να πάει εκείνος στην Κωνσταντινούπολη για να τον συναντήσει και να θυμηθεί ξανά τα χρόνια που έζησε εκεί. Εκεί επιστρέφουν όλες οι ευχάριστες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, οι δυσάρεστες του διωγμού και της απέλασης, αλλά και ο πρώτος έρωτας της ζωής του, η Σαϊμέ, μπαχάρι, κανέλα και φιλί. Η ταινία προσπαθεί με την ψυχραιμία που της επιτρέπει η χρονική απόσταση να ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, με τις κοινωνικές της προεκτάσεις, ρίχνοντας φως σε μια πτυχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και στα προβλήματα προσαρμογής που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες. Κυρίως στην πίκρα των ανθρώπων εκείνων, που οι Τούρκοι τους έδιωξαν ως Έλληνες και οι Έλληνες τους υποδέχτηκαν ως Τούρκους. Ο τίτλος της ταινίας στην Ελλάδα δόθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η λέξη «πολίτικη» με κεφαλαία ή «πολιτική» και η λέξη «κουζίνα» με μικρά, ώστε να έχει διτή έννοια και να παραπέμπει στην πολιτική, καθώς τα κοσμοϊστορικά γεγονότα με τα οποία καταπιάνεται υπήρξαν πρωτίστως πολιτικά. Thank you.
Οι ιστορίες είναι δυστυχώς για να επαναλαμβάνονται. Εκατομμύρια προσφύγων, με σανίδα σωτηρίας τους μια βάρκα πλαστική και με ελάχιστες πιθανότητες να φτάσουν στην αντίπερα όχθη της ελπίδας τους, ζωντανοί, αφήνουν πίσω τη ζωή τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προσδοκώντας ένα ειρηνικό και ανθρώπινο αύριο σε μια ξένη γη. Δεν θέλουμε να σας μελαγχολήσουμε, ούτε να σας απογοητεύσουμε. Ο Ιησούς Χριστός μας, ένας από τους πρώτους μεγάλους μετανάστες της εποχής που διώχθηκε από τόπο σε τόπο, σίγουρα θα επιθυμούσε να μιλήσουν αυτά τα γεγονότα στη ψυχή όλων μας με μεγαλύτερο προβληματισμό από κάθε άλλη φορά. Και να στείλουμε ένα μεγάλο μήνυμα σε όλους τους λαούς της γης. Ανοίξτε τα σπίτια και τις καρδιές σας στον ξένο, τον ξεριζωμένο, τον πρόσφυγα, τον μετανάστη, Έλληνα ή ξένο, και δώστε ό,τι μπορείτε από το ειστέρημά σας και κάθε ένας να αξιώνεται να βρίσκεται στον τόπο του. Και επειδή το ελληνικό πανηγύρι, η ελληνική φιλοξενία θέλει να τραγουδάμε και να δίνουμε χίλιες ευχές, ας τραγουδήσουμε λοιπόν και ας χορέψουμε έτσι όπως η Ελλάδα μας με τις παραδόσεις της μας προτρέπει. Με τη Μαριάννα για να γίνει το δρόμο. Αρχηγός. Και στο δρεπάνι δεν με έπιανε κανένας. Πηγαίναμε νύχτα σχεδόν με τα κάρα, άντρες γυναίκες. Ο υδρότας ποτάμι, τα ρούχα μας μουσκεμα και σαν τα θεριά δουλεύαμε μέσα στην καρακαΐλα. Το μεσημέρι μας έκανε το αφεντικό σκορδάρι. Μία λεκάνη μεγάλη με σκόρδο, νερό, αλάτι, λάδι και ξύδι και τη γέμιζε με μπουκές ψωμί που παπάρωνα. Καθόμασταν γύρω-γύρω και τρώγαμε μέσα στη λεκάνη όλοι μαζί. Όσοι δεν έτρωγαν σκορδάρι, τους έκανε ζαχαρονέρι, με νερό, ξύδι, ζάχαρη και ψωμί. Μετά το λιοβασίλεμα γυρνούσαμε. Μόλις τελείωνε ένα χωράφι, πηγαίναμε από πίσω όσοι δεν είχαν μήλιο στον Ήρο και μάζευαν μπασάκια για το χειμώνα. Μήπως μόνο στο θέρος πηγαίναμε, κορίτσι μου. Μετά το θερισμό, τα δεμάτια τα κουβαλούσαν στα αλόνια και τα κάνανε θυμονιές. Τα αλόνια ήταν λίγο πιο πέρα από το σπίτι μου. Τι γιορτή ήταν και εκείνη. Ένα υπαίθριο εργοστάσιο, το τσαφ-τσουφ της ατμομηχανής, το βούισμα της πατόζας, η μηχανή που σφύριζε για να ξεκινήσουν και να φάνε το βραδινό. Τότε οι κοπέλες, παρές-παρές, πήγαιναν τα βράδια και κάναν βόλτα εκεί για να δουν τον καλό τους. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Λίτσας της Λαγκούλη. Και τελειώνουμε με το Σύλλογο Σαρακασιανέα Ευσυνόπουλης και περιχώρα Μιστάνη. Να σας θυμίσω ότι 27 Αυγούστου, Σάββατο η Κιβωτός, είναι κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης. Στην πλατεία του Αλμυρού θα έχουμε μια εκδήλωση για τις γεύσεις με συμμετοχή ζαχαροπλαστών αρτοποιών συλλόγων και παραδοσιακής ορχήστρας στην πλατεία του Αλμυρού, 27 Αυγούστου Σάββατο. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων, που είναι και ο τελευταίος σύλλογος που παρουσιάζει πρόγραμμα στην απόψινή βραδιά, θα χορέψει στα Τρία, Τσάμικο,
Ζαγορίσιο με το τραγούδι «Τριάντα φιλιά» και «Συρτό». Και μετά το πέρας, παρακαλώ τον πατέρα. Λεβέντης είσαι ματιά μου, Λεβέντη καχώρε, εμείς Λεβέντη καχώρε, εμείς. Λεβέ Μαρή, Λεβέ, Λεβέντη καπατάς τη γη. Να ευχαριστήσουμε και ακόμη μια φορά τη χοροδία του ναού μας, το Σύλλογο Ανατολικής Ρωμιλίας, το Σύλλογο Σαρακατσανέων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ευξηνούπολης για τη συνεργασία τους. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον πατέρα Γεώργιο, τον πρόεδρο της Οπικής Κοινότητας, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, όλους, τον κύριο Κώστα τον Κουντάρα για τη συμβολή του και όλους εσάς που παρευρεθήκατε απόψε στην όμορφη βραδιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.